Ποιος μου αναβέλεσαι, αρέσκεται στο να μας εφηλιάζει. Γιατί είναι για 8 δεκανιών, μαζί με την οτόλου πράγματα στα 10, κατεβάζει τα 5 για να το... Για να... Εν πάση περιπτώσει, για να μην προσπαθήσω να σεβαστώ τον χρόνο και αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, κάνετε κάποιο σύνολο. Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο αισιόδοξος από το παθήν την επιφύλαξη που βγάζεται σε σχέση με, το, με την ελληνική πραγματικότητα. Εγώ βέβαια είμαι εδώ ως εκπρόσωπος του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι στο ζήτημα της ψηφιακής δημοκρατίας θα πρέπει να θέσουμε τα θέματα κατά έναν τρόπο ίσως πιο ιδιαίτερο. Εξηγούμε. Όταν μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γνωρίζετε ότι είναι το θεσμικό όργανο που έχει δημιουργηθεί για να εκπροσωπήσει τους ευρωπαϊκούς λαούς. Έχουν ξεπεράσει τα 900 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Σε σχέση και με τις επερχόμενες εκλογές, μιλάμε για 350 εκατομμύρια ψηφοφόρους για τις εκλογές του Μαΐου του 2014, 28 κράτη-μέλη, 24 γλώσσες, 162 πολιτικά κόμματα. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι το πρώτο ζήτημα το οποίο είχε τεθεί από την αρχή ήταν το πώς θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ανοιχτεί προς τους Ευρωπαίους πολίτες και φυσικά με αυτήν την έννοια εκεί θα θέσω και τα διάφορα ζητήματα που έχουν προκύψει. Θα έλεγα ότι δεν εξαντλώ τα ζητήματα με την παράθεση των τριών, αν το θέλετε, πεδίων εφαρμογής της ψηφιακής του διαδικτύου σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε καταρχήν σε αυτό το e-public με την έννοια του ότι το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλησε από την αρχή και να εφαρμόσει, να ασκήσει αυτή τη δυνατότητα που το επιτρέπεται από την μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας για ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά από την άλλη μεριά να ασκήσει και ένα είδος αμφίδρομης σχέσης να ενημερώνεται και από τους Ευρωπαίους πολίτες σε σχέση με το τι συμβαίνει σε επίπεδο καθεκάθετο και θεματικό και εθνικό. Υπάρχει με δύο λόγια μια διάσταση οριζόντια απευθυνόμενο προς όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και υπάρχει επίσης και η πιο συγκεκριμένη διαδρομή και σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο τοπικό, σε επίπεδο κοινωνιών. Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό είναι η έννοια της δημόσιας σφαίρας. Αναφέρει και ο κ. Βενιζέλος σε αυτό το μεγάλο, το ζητούμενο της δημιουργίας ενός δημοσίου χώρου διαλόγου. Για μας είναι πρόκληση, για μας είναι το ζητούμενο. Δεν μπορούμε να αναφερόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μην υπάρχουν όλες οι δυνατότητες ούτως ώστε να υπάρχει αυτός ο διάλογος, ο δημόσιος διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξηγούμε. Υπάρχουν χώρες, υπάρχει ο διάλογος σε επίπεδο εθνικό. Αυτό που όμως έχει σημασία είναι να μπορεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ούτως ώστε να αναπτυχθεί ένας διάλογος και σε επίπεδο ευρωπαϊκό σε σχέση με τα παραδείγματος χάρη με τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη όπως προκύπτουν μέσα από την παραδείγματος χάρη την συνθήκη της Λισαβόνας που ήθελε να ενισχύσει ακριβώς αυτά τα δικαιώματα. Για τους Ευρωπαίους δίνοντες υπευθύνους, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε σχέση με την έννοια του δημοσίου χώρου είναι ότι η συμμετοχή, η μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαίου πολίτη θα έχει και ως αποτέλεσμα, θα έλεγα την ανάπτυξη, την τόνωση αυτής της κοινής ταυτότητας, ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το έχει όχι μόνο μέσα από την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, αλλά και από το ότι θα διεκδικούν συμμετοχή σε δράσεις, μέσα από μια ενεργοποίηση του πολίτη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στο ότι ίσως είναι μια μελλοντική εφαρμογή, πάντως αυτό όπως πολύ σωστά τέθηκε και από τους προγραλίσαντες, η έννοια του πιβότη μπορεί να πάρει σήμερα την έννοια μιας, αν το θέλετε, διαβούλευσης, η οποία διαβούλευση μπορεί να καταλήξει και σε έναν προσδιορισμό
θέσεων σε σχέση με κάποιες επιλογές πολιτικές ή όχι, αλλά γενικά δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε τεχνική καν, αλλά κυρίως δεν μπορεί να φανταστεί κανείς μια πολιτική νομοποίηση μέσα από αποκλειστικά την ψηφιακή ψηφοφορία. Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να σας περιηγήσω λίγο στις τεχνικές εφαρμογές σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως θα ξέρουν οι ειδικοί της αγοράς ψηφιακών τεχνολογιών, θα αναγνωρίζουν όλα τα μέσα τα οποία είναι στη διάθεσή μας. Να πω ότι ξεκινήσαμε αργά αυτή την ψηφιακή επανάσταση, όχι γιατί δεν διαπιστώσαμε το πόσες πολλές δυνατότητες αξιοποίησης μας παρέχονται, ειδικά σε σχέση με, με την επιδίωξη των στόχων που λίγο πολύ είδατε πριν, αλλά και για λόγους οικονομικούς. Κάνω μια παρένθεση. Σκεφτείτε ότι για τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές το συνολικό ποσό για την καμπάνια δεν ξεπερνάει τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο να αξιοποιήσουμε ίσως και άλλες δυνατότητες που υπάρχουν. Ένα στοιχείο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κάνουμε και λίγη ρεκλάμα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εδώ στρέφουμε σε όλους τους πολίτες, μίδια και λοιπούς, είναι ότι αυτό το News Hub είναι κάτι αρκετά πρόσφατο και το οποίο δίνει τη δυνατότητα και στους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και στους επαγγελματίες να μπορούν να μπαίνουν στις ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να συλλέγουν στοιχεία δεδομένου ότι εκεί θα βρουν και τα πάντα όσον αφορά τις δράσεις, δραστηριότητες και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γενικότερα, αλλά και ειδικότερα των ευρωβουλευτών. Επίσης υπάρχουν οι δυνατότητες όπως έχουν δημιουργηθεί και σε επίπεδο γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Ανοιγόμαστε προς όλους τους Έλληνες. Είναι αλήθεια ότι ακόμα δεν υπάρχει η ανταπόκριση που θα θέλαμε. Ωστόσο, έχουμε κάνει ένα είδος πλαισίου στο οποίο, με το οποίο έχουμε και μια στόχευση για το τι ακριβώς επιδιώκεται σε σχέση με τους Ευρωπαίους πολίτες και δίκους πολίτες σήμερα στην Ελλάδα, για τις λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης, προσωπική ενημέρωση, πρόσκληση πολιτών στις δράσεις μας, για την διεκδικήση της κοινωνίας μεταξύ φορέων λήψης απόφασης. Σε αυτό να τονίσουμε ότι επιδιώκουμε και επίσης στην δημιουργία και στην επαφή με όλους τους κοινωνικούς φορείς, είτε θεματικά είτε και σε άλλο, σε άλλη κατηγοριοποίηση, παραδοσφαίρη ηλεκτρική. Νέοι, φοιτητές, οικονομία, θεματικά. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, σε πλήρη συνεργασία με τον τύπο, τον γραπτό και τον ηλεκτρονικό. Να θέσω επίσης ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι η καμπάνια μας, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο, τον 10 Σεπτεμβρίου, για την ακρίβεια, 10 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε και η οποία θα οδηγήσει στις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2014, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε επίσης και το δεδομένο του ότι μέσα στο καλοκαίρι θα συγκροτηθεί, θα σχηματιστεί ή θα γίνει ο διάλογος, ο πολιτικός λόγος, η πρόσκληση προς τους υποψήφιους για την θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ξέρετε, θα ξέρετε προφανώς ότι στην συνθήκη ενισχύονται οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, ενισχύονται οι αρμοδιότητες των Ευρωπαίων πολιτών. Μπορούν με την ψήφο τους να διαμορφώσουν ένα αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα, την εκλογή του Προέδρου της επόμενης εκτελεστικής εξουσίας και αυτό είναι το βασικό πολιτικό μένεμα της καμπάνιας μας. Ότι αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά, οι πολίτες μπορούν να διαμορφώσουν, αν θέλετε, την νέα θεσμική πραγματικότητα, τουλάχιστον όσον αφορά την εκτελεστική εξουσία. Αυτό που είναι επίσης ενδιαφέρον, έχω περάσει μια λεπτά. Βλέπετε πόσο γρήγορα δυσκολευόμαστε, πόσο πολύ δυσκολευόμαστε στην επικοινωνία. Το News Hub, βασικό εργαλείο, το γνωρίζουμε όλοι και το οποίο μας επιτρέπει, ειδικά μέσω του live streaming, να ερχόμαστε σε επικοινωνία, να φέρνουμε στην έννοια.
καταλάβει τη φωνή της Ευρώπης. Έχουμε πλέον συστηματικά και με τη συνεργασία της Επιτροπής της Ανεπροσωπείας Επιτροπής στην Ελλάδα και των κέντρων πληροφόρησης, των δεκαοκτώ κέντρων πληροφόρησης στην Ελλάδα, να έχουμε τροφοδότηση με τη συμμετοχή βουλευτών, με τη συμμετοχή στελεχών των θεσμικών οργάνων, ούτως ώστε να ενημερώνονται πληρέστερα οι φοιτητές, οι νέοι και όλοι όσοι συμμετέχουν στη δράση μας. Για να σεβαστώ το χρόνο, θα πάω κατευθείαν σε μια διαφάνεια που ενδιαφέρει την ποσοτική παρουσίαση ενός case study, να το πούμε στα ελληνικά, που αποτέλεσε ουσιαστικά η επιδήλωση για το ξεκίνημα, όπου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα για αυτή την προεκλογική καμπάνια που θα οδηγήσει εκλογές του 2014. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι σε επίπεδο παραδείγματος χάρη YouTube, τα clicks στην Ελλάδα για πρώτη φορά ήταν ένα φαινόμενο που παρατηρήσαμε, που ξεπέρασαν τις 258.000. Αρχίζει σιγά σιγά, η αλήθεια είναι να ανοιγόμαστε, να έχει αποτέλεσμα αυτό το άνοιγμα, αυτή η αξιοποίηση των media γενικότερα και των τεχνολογιών. Αλλά από την άλλη μεριά, τα προβλήματα παραμένουν. Είναι προβλήματα που έχουν να κάνουν, αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι ομιλητές, σε αυτό το χάσμα. Πώς μπορείς να έχεις, να στρέφεσαι αποκλειστικά σε αυτούς οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, αφήνοντας την κατά μέρος μεγάλες μερίδες του πληθυσμού, και από την άλλη μεριά, πώς μπορείς να κάνεις μια ισορροπία ανάμεσα στα κλασικά εργαλεία, τα φυσικά εργαλεία θα έλεγα, και τις καινούριες δυνατότητες που ανοίγονται με το διαδίκτυο. Αυτό πάντως που είναι δεδομένο είναι ότι εάν θέλουμε οπωσδήποτε να προχωρήσουμε σε μια Ευρώπη όπου ο πολίτης θα έχει περισσότερα δικαιώματα, δεν υπάρχει συζήτηση ότι θα πρέπει να γίνει ακόμα πιο έντονη αξιοποίηση των εργαλείων που βρίσκονται στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και αναπέμπω να σε πάσει κατά χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.